παρουσία εμπλεκομένων φορέων για την αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν το προσφυγικό έγινε μία ακόμη σύσκεψη κλειστών των θυρών στην περιφέρεια Υπήρου προκειμένου να βρεθούν λύσεις για θέματα πρακτικά, καθημερινά, ζωτική σημασίας για την ανθρώπινη διαβίωση των προσφύγων στα κέντρα υποδοχής στην Κόνιτσα, τα Δολιανά, και φυσικά στον Κατσικά. Στην αίθουσα μεταξύ άλλων βρέθηκαν ο Περιφερειάρχη Υπήρου Αλέξανδρος Καχρημάνη, ο Σεβασμιότατο Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. κ. Μάξιμο, καθώ και εκπρόσωπο τη Μητρόπολη Κόνιτσα, η Δήμαρχη Ιωαννίνων Θωμά Μπέγκα, Πογονίου Κώστας Καψάλη, Κόνιτσα Ανδρέα Παπασπύρου, Μετσόβου Κώστα Τζαφέα, Δοδόνη Χρήστο Τακαλέτσι, Ζαγορίου Βασίλη Σπύρου, καθώ και άλλοι εκπρόσωποι φορέων όπω ο πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού Παράτιμα Ιωαννίνο Νίκο Γερασιμίδη, ο προϊστάμενο τη πολιτική προστασία Δημήτρη Μαυρογιόργο, ο πρόεδρο του Νομαρχιακού Τμήματο τη Αδεδή Χρήστο Γρίβα, ο δημοτικό σύμβουλο Λάζαρο Νάτση και πολλοί άλλοι εκπρόσωποι. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι το έγγραφο είχε αποσταλεί προ όλου του Δήμου τη περιφέρεια. Επιτάπητο, τέθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τι εγκαταστάσει και προβλήματα που πρέπει άμεσα να διευθετηθούν. Η Περιφέρεια Υπήρου, με την ανακοίνωση τη σύσταση συντονιστικού οργάνου, ήδη προχώρησε σε κάποιε παρεμβάσει προκειμένου να υπάρχει θέρμανση και ζεστό νερό. Σύμφωνα με πληροφορίε, ολοκληρώθηκε η προμήθεια πετρελαίου στο κέντρο Δολιανών, ενώ αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα στα μπόιλερ. Στον Κατσικά προχώρησε το θέμα τη προμήθεια χαλικιού, ενώ γίνονται προσπάθειε σύντομα να υπάρχει και ζεστό νερό στο κέντρο για να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να πληθούν ή να πλύνουν μωρά και να το χρησιμοποιήσουν για οποιονδήποτε άλλο λόγο το χρειάζονται. Μέσα στην αίθουσα το κλίμα αρχικά ήταν καλό. Δεν άργησαν όμω οι διαφωνίε, κυρίω για πρόσωπα που βγαίνουν στα τηλεοπτικά μέσα και που εκφράζουν άποψη για θέματα που δεν έχουν ακριβή εικόνα. Οι διαφωνίε ήταν έντονε κυρίω εξαιτία τη πίεση που υπάρχει, αλλά και του ελλείμματο ενημέρωση από κυβερνητική πλευρά, αφού σχεδόν όλοι μαθαίνουν τελευταία στιγμή τα σχέδια και έπειτα αναγκάζονται να τρέξουν για να λύσουν προβλήματα και να διαχειριστούν καταστάσει. Οι παρόντε στην αίθουσα ουσιαστικά έθεσαν θέμα αναφορικά με τη θέρμανση, την παραμονή, ώστε να μπορούν να υπάρξουν σχεδιασμοί πρακτικοί και όχι επί χάρτου. Την άποψή του εξέφρασε και ο Μητροπολίτη κ. Κυριο Μάξιμο, που αναφέρθηκε κυρίω στην κατάσταση των προσφύγων. Τώρα, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωντε πληροφορίε, στο επόμενο διάστημα και εφόσον προχωρήσουν οι απαιτούμενε ενέργειε, είναι πιθανόν στα κτίρια τη Πεδόπολης να εγκατασταθούν πρόσφυγε. Μέχρι στιγμή ο Δήμαρχος Μιχάλης Πλιάκος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα προφορικά και άτυπα, χωρίς όμως να έχει λάβει κανένα επίσημο έγγραφο που να επιβεβαιώνει το παραπάνω σενάριο. Άλλωστε, τα σενάρια είναι πολλά και κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει με βεβαιότητα αν και πόσοι ακόμη πρόσφυγες και μετανάστες θα φτάσουν στην περιοχή μα και φυσικά πόσο καιρό θα παραμείνουν εδώ.